φωτιά οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας, Κίνας και Ιράν. Τι προσπαθούν να πετύχουν? Οι ναυτικές δυνάμεις της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν πραγματοποίησαν τις κοινές ναυτικές ασκήσεις Marine Security Belt 2023 στην Αραβική θάλασσα κοντά στο Ιρανικό λιμάνι Τσαμπαχάρ. Αυτό αναφέρθηκε από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Διήργησαν μέχρι τις 19 Μαρτίου. Ανάλογη συνεργασία πραγματοποιήθηκε το 2019 και το 2022. Η ρωσική πλευρά εκπροσωπείται από ένα απόσπασμα πλοίων του Βόρειου Στόλου, αποτελούμενο από τη φρεγάτα Admiral Groskov του Στόλου της Σοβιετικής Ένωσης και το μεσαίο θαλάσσιο δεξαμενόπλιο Κάμα. Οι στρατιωτικές ασκήσεις αποσκοπούν στη δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής για την ασφάλεια και την προστασία των πλωτών οδών. Θα βοηθήσουν στην εμβάθυνση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Πέρυσι ο Xi Jinping εξέφρασε τις αναθεωρημένες ιδέες του Ρώσου φιλοσόφου Νικολάη Φεντόροφ για την αρχιτεκτονική μιας κοινής ανθρώπινης μοίρας, διότι η σειρά που βασίζεται σε αμερικανικούς κανόνες αντικαθίσταται από την πολυπλοκότητα, αναφέρει ξένο μέσο ενημέρωσης. Είναι σαφές ότι η Ρωσία, μαζί με την Κίνα και το Ιράν και άλλες χώρες, εμπλέκονται στον αποαμερικανισμό της Μέσης Ανατολής. Ο αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Γκέβγορ Μυρζανιάν, είναι βέβαιος ότι από πολιτικής άποψης αυτή η διαδικασία βοηθείται από την οργανωμένη αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Η Ρωσία από την πλευρά της έχει μεγάλη πολιτική συμβολή, οργανώνοντας διαπραγματεύσεις με τη μορφή Μόσχας, Δαμασκού, Άγκυρας και Τεχεράνης. Για να είμαστε πιο ακριβείς, η Μόσχα, το Πεκίνο και η Τεχεράνη συμμετέχουν στην προσπάθεια απεξάρτησης από την αποκλειστική αμερικανική πλατφόρμα, όπου μία σειρά από άλλες χώρες, μη εξαιρουμένων των ίδιων των ΗΠΑ, μπορούν να εργαστούν, αναφέρει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διεξαγωγή τέτοιων ασκήσεων καταδεικνύει ότι η Μόσχα και το Πεκίνο μπορούν να είναι όχι μόνο αξιόπιστοι πολιτικοί εγγυητές, αλλά και στρατιωτικοί. Έχουν τη δύναμη και την ικανότητα να υπερασπιστούν τον χώρο της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα το εμπόριο και τις πλωτές οδούς. Χαρακτηριστικό αποτελεί ότι είναι μια αρκετά απαιτητική λειτουργία σε συνθήκες όπου η Μόσχα και το Πεκίνο δεν απαιτούν αποκλειστικότητα. Γι' αυτό θεωρείται πως είναι μια έξυπνη στρατηγική. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.